Γεια σας! Σήμερα θα κάνουμε τα νύχια σαν καθρέφτες. Ναι, σαν καθρέφτες, το ξέρω, τέλειο! Και επίσης θα κάνουμε και holographic νύχια, ολογραφικά. Έχω πάρει εδώ πέρα αυτά τα βαζάκια. 1€ το ένα freebay, τίποτα. Και ουσιαστικά αυτά έχουν εδώ μέσα κάτι σαν σκόνη. Βάφεις το νύχι σου αρχικά με ένα χρώμα, μετά περνάς αυτό από πάνω και με αυτά εδώ τα σφουγγαράκια πιέζεις το προϊόν και υποτίθεται βγαίνει σαν καθρέφτης και σαν holographic. Δεν ξέρω αν λειτουργούν, θα τα δοκιμάσουμε πρώτη φορά τώρα, ανυπομονώ. Μην τα απολογώ, πάμε να αρχίσουμε! Νομίζω ότι ανάλογα με το τι χρώμα θα βάλεις από κάτω, βγαίνει και κάποιο διαφορετικό το αποτέλεσμα. Οπότε θα πέρα κάποια χρώματα. Ξεκινάω με το μάτι. Θα βάψω δύο νύχια άσπρα. Τέλεια! Θα περιμένουμε λίγο να στεγνώσουν. Όταν στεγνώνω νύχια, κάνω αυτό. Γιατί? Παίρνω το mirror, παίρνω ένα τέτοιο σφουγγαράκι. Είναι σαν αυτά από τις σκιές που δεν τα χρησιμοποιεί ποτέ κανένας που έχει στις παλέτες. Όχι, κάτι κάνω λάθος. Κάτι έγινε! Δεν ξέρω αν εγώ δεν έκανα κάτι καλά ή αν φταίει το συγκεκριμένο powder. Λοιπόν, ας δοκιμάσω και το άλλο, να δούμε τι γίνεται. Μπα, χειρότερο. Δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε, αλλά αυτό είναι καλύτερο από αυτό. Οπότε, νο. Πάμε να δοκιμάσουμε το unicorn. Και αν όχι και αυτό, θα δοκιμάσω όσες γίνει μόνιμο από κάτω για να λειτουργήσει καλύτερα. Αυτό λειτουργεί! Τέλειο! Unicorn nails. Μπορείτε να δείτε. Θέλω να δοκιμάσω τώρα το πρώτο, το mirror. Τα έχω κάνει χάλια! Πώς φαίνεται με άσπρο από κάτω. Καλύτερο, χειρότερο, για να δούμε. Ωραίο και με το άσπρο από κάτω φαίνεται, εντάξει. Εδώ έχουμε τα νύχια καθρέφτες με μαύρο από κάτω και με άσπρο. Είναι διαφορετικό το αποτέλεσμα, νομίζω ότι πιο ωραίο βγαίνει με το μαύρο. Και εδώ έχουμε το ολογραφικό, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και το άλλο, με το άλλο powder, το οποίο βγήκε λίγο μούφα. Δείτε πώς είμαι. Και στο άλλο χέρι. Νομίζω ότι πρέπει να είναι gel αυτό που έχει από πάνω, έτσι ώστε να καθίσει καλύτερα το powder. Οπότε θα βάλω ένα χρώμα, μετά θα βάλω αυτό εδώ το No Wipe Top Coat. Θα το βάλω κάτω από τη λάμπα και θα δούμε το αποτέλεσμα. Έκανα δύο μαύρα νύχια και αντί για άσπρο θα βάλω να δοκιμάσω το mauve και το μπλε, όπως θα φαίνεται. Εν τω μεταξύ καλύτερο θα ήταν να είναι όλες οι όζες για ημιμόνιμο. Αλλά επειδή δεν έχω πολλά χρώματα, θα το βάλουμε έτσι και μετά απλά το top coat θα είναι για ημιμόνιμο. Θα πείσουμε να στεγνώσουμε. Τέλεια! Πέρασε και το top coat. Το συγκεκριμένο δεν χρειάζεται να το ξεβάψετε ουσιαστικά μετά, γιατί κανονικά τα top coat με gel πρέπει να περάσετε από πάνω με λίγη ασετόν για να μην κολλάει. Οπότε απλά θα το βάλω στο φουρνάκι. Μετράω 2 λεπτά. Πέρασαν 2 λεπτά. Πάμε τώρα να δοκιμάσουμε και πάλι. Μακάρι να λειτουργήσει. Ναι. Έλα ρε, αυτό ήταν το γεια. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Ναι. Τώρα είναι ξεκάθαρα καθρέφτης. Δείτε δηλαδή διαφορά. Μισό να δοκιμάσω και το άλλο, που είχε αποτύχει τελείως στο άλλο χέρι, αλλά για να δούμε εδώ. Μήπως και σωθεί και πάστες. Ναι, και εδώ λειτουργήσε κανονικά. Λοιπόν, πάμε να δοκιμάσουμε τώρα το holographic. Όχι, έπαιζε το. Έγινε, απλά το αποτέλεσμα είναι διαφορετικό. Εδώ πέρα φαίνεται σαν να έχω βάλει κάπως στρασάκια που γυαλίζουμε. Ενώ αυτό έχει γίνει κάπως ιριδίζον. Θα το δοκιμάσω και στο mauve. Αχ, είναι πολύ ωραίο στο mauve. Βλέπετε τώρα πριν και μετά. Υπάρχει μια διαφορά. Το μόβι είναι τέλειο.
Και περνάω τώρα και το top coat από πάνω για να τελειώσουμε. Και θα κρατήσω και 2 εβδομάδες, έτσι. Άλλα 2 λεπτά στο φουρνάκι. Ξέρεις τι άλλο είναι όλα καλά. Πείτε μου στα σχόλια τα νέα σας. Τα έχω παίξει, έτσι. Έχει πάει τέτοια και η κρυφή. Δεν πάω πολύ καλά. Έχουν στεγνώσει και είναι τέλεια. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Αυτό ήταν το βίντεο λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε like αν σας άρεσε και εγγραφή στο κανάλι μου. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Γεια σας!